Η Νέα Δημοκρατία κληρονόμησε από το ΣΥΡΙΖΑ ένα ήδη ασφικτικό νομοθετικό πλαίσιο για τα λαϊκά δικαιώματα, για τις εργατικές λαϊκές ελευθερίες. Και τώρα νόμο το νόμο αναβαθμίζει προς το χειρότερο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Γι' αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει ως βολικό αντίπαλο τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να απαντήσει αύριο από αυτό εδώ το βήμα στον κύριο Τσίπρα για την αστυνομική βία σε βάρος πολιτών στη Νέα Σμύρνη. Το καταλαβαίνουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Επιλέγει τον εύκολο, το βολικό αντίπαλο. Γιατί τι λέτε και οι δύο μαζί πολλές φορές ακόμα και με τα ίδια λόγια. Ομοψυχία, κοινωνική ειρήνη, όχι στο διχασμό, ομαλότητα και πολλά άλλα που αποτελούν βέβαια και συνθήματα του νόμου και της τάξης εντός εισαγωγικών. Όχι, δεν μπορεί να υπάρχει ομοψυχία με το άδικο, λέμε εμείς. Γιατί τελικά στην άδικη, σε αυτή την εκμεταλλευτική κοινωνία, όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από την υποταγή των πολλών, των αδικημένων, των καταπιεσμένων. Δεν είναι τίποτε άλλο από την άρνηση του αγώνα, της ταξικής πάλης, η οποία θέλετε, δεν θέλετε, θα υπάρχει και θα δυναμώνει. Γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ χρεώνει την κλιμάκωση της καταστολής στις δεξιές και ακροδεξιές καταβολές της Νέας Δημοκρατίας, αφήνει στο απειρόβλητο την ουσία, δηλαδή την ταξική, αντιλαϊκή, κυβερνητική πολιτική που και ο ίδιος εφάρμοσε και η οποία πάντα επιβάλλεται με αυταρχισμό, με καταστολή. Σας βολεύει και τους δύο η μεταξύ σας αντιπαράθεση. Τα κοκοράκια, βλέπετε, πάντα παράγουν θέαμα για το κοινό. Δεν πάβουν όμως να είναι κοκοράκια. Τα βλέπουμε καθημερινά. Ο ΣΥΡΙΖΑ να σας κατηγορεί για τις ακροδεξιές αιμονές σας και εσείς να προσπαθείτε να παρουσιάσετε το ΣΥΡΙΖΑ σόν και καλά ως τον οργανωτή όλων αυτών των κινητοποιήσεων. Έλεος πια.